Βάζουμε τώρα θέμα Μήλος. Έχουν γίνει κυβέρνηση και ερτοποιεί με αφορμή τη ρύθμιση που επιχειρείται να περάσει και η οποία ορίζει πως τα σούπερ μάρκετ θα μπορούν να πωλούν ελεύθερα προψημένο ψωμί. Οι ερτοποιοί δηλώνουν απογοητευμένοι και επισημαίνουν πως η απόφαση αυτή θα οδηγήσει τα μισά ερτοποιεία σε λουκέτο και τους εργαζόμενους αυτά με μαθηματική ακρίβεια στην ανεργία. Απογοητευμένοι είναι ερτοποιοί με τη ρύθμιση για την ελεύθερη διάθεση προψημένου ψωμιού από τα σούπερ μάρκετ. Οι επαγγελματίες του κλάδου επισημαίνουν πως η χρήση ίδιων κριτηρίων για τις μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις είναι άνηση. Πριν 15 μέρες κατατέθηκε στη Βουλή 10 του μηνός, 11 μάλλον κατατέθηκε στη Βουλή. Εμείς το είχαμε στα χέρια μας από άλλες πληροφορίες, από τις 10 του μηνός, ένα σχέδιο νόμο που, όπως είπε κάποιος βουλευτής σε ένα μεγάλο κανάλι, δίνει μεγαλύτερη ευκολία στα σούπερ μάρκετ για να παράγουν το καταψυγμένο ψωμί. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Μεγαλύτερη ανισότητα δεν υπάρχει όταν βάζεις ίδιους κανόνες σε έναν ισχυρό με έναν αδύνατο. Αυτοί οι κύριοι θέλουν να κλείσουν όλα τα μικρά τα μαγαζιά. Κατατέθηκε, πήγε από τρεις επιτροπές, αποσύρθηκε και επειδή δεν μπορούσαν να το περάσουν έτσι, το βάλανε μέσα στο μνημόνιο, το βάλανε μέσα στο πολυνομοσχέδιο για να αναγκαστούν να το ψηφίσουν όλοι. Το μόνο που θα καταφέρουν με αυτή τη ρύθμιση, τονίζει ο κ. Κευρεκίδης, είναι να βάλουν λουκέτο στο 50% των ελληνικών αρτοποιείων και να οδηγήσουν δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους στην ανεργία. Μας ξάφνιασε γιατί μας λέγανε τρόικα. Το Κολέγιο των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έστειλε έγγραφο στην Ελλάδα όπου λέει ότι το ψωμί είναι απελευθερωμένο στην Ελλάδα. Αυτοί δυστυχώς είπαμε, θέλουν να κλείσουν όλα τα μικρά τα μαγαζιά. Με αυτό που κάναν το 50% των αρτοπίων θα κλείσει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Θα βγουν και άλλοι άνεργοι. Στην Ελλάδα είναι 15.000 αρτοπία και απασχολούνται 140.000 θέσεις εργασίας. Θα κλείσει το 50%. Είναι σίγουρο αυτό. Δηλαδή θα χαθούν πάνω από 60 με 70.000 θέσεις εργασίας ακόμα στην Ελλάδα για να δημιουργηθούν, λέει, 1.000 θέσεις στα σούπερ μάρκετ. Αυτή είναι η λογική τους. Μοναδικό όπλο των αρτοπιών, όπως οι ίδιοι λένε, είναι να συνεχίσουν να διαθέτουν ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα, έτσι ώστε ο καταναλωτής να συνεχίσει να παίρνει από αυτούς το ψωμί του. Ποιότητα, ποικιλία, καθαριότητα, πρώτα απ' όλα αυτά. Και κατά δεύτερο, πρέπει ο καταναλωτής από εκεί που πάει και ψωνίζει. Κανονικά, σύμφωνα με την νομοθεσία, λέει πρέπει να είναι συσκευασμένο και να αναγράφεται πάνω διατηρημένο άρτος από καταψυγμένη ζύμη. Δεν το βλέπουμε να το αναγράφουν. Μονάχα με τη βοήθεια το ΜΜΕ των τοπικών θα καταλάβουν ότι όλα αυτά που τρώνε είναι καταψυγμένα. Ενώ στο φούρνο της γειτονιάς θα βρει το φρέσκο και το υγιεινό ψωμί που παράγεται από ελληνικά χέρια, ελληνικά άλευρα. Γιατί αυτό το ψωμί που παράγεται είναι εισαγωγής.